609, σελίδα 609, κεφάλαιο Α, από το βιβλίο του Εκκλησιαστή και εδάφιο 16. Σελίδα 609, Α 16. Σελίδα 609, Εκκλησιαστής, εδάφιο 16. Εγώ ελάλησα εν την καρδία μου λέγον, ιδού εγώ εμεγαλύνθην και υφξύνθην η σοφίαν υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Και η καρδία μου απήλαυσε πολλήν σοφίαν και γνώσιν. Και έδωκα την καρδία μου εις το να γνωρίσει σοφία και στο να γνωρίσει ανοησία και αφροσύνη. Πλην εγνώρισα ότι και τούτο θλίψεις πνεύματος, διότι εν πολλή σοφία είναι πολύ λύπη, και ως της προσθέτει γνώση προσθέτει πόνον. Εγώ είπα εν την καρδία μου, ελθέ τώρα να σε δοκιμάσω διεφροσύνης και εν τρύφα εις τα αγαθά, και ειδού και τούτο ματαιώτης. Είπα περί του γέλωτος είναι μορία, και περί της χαράς τι ωφελεί αυτή. Εσκέφθην εν την καρδία μου να εφράνω τη σάρκα μου με ίνον, ενώ έτη καρδία μου ενισχολείτο εις την σοφίαν και να κρατήσω την μορίαν έως σου είδω τι είναι το αγαθόν εις τους ιούς των ανθρώπων. Δια να κάμνωσιν αυτόν αυτό υπό των ουρανών πάσας τας ημέρας της ζωής αυτών. Έκαμον πράγματα μεγάλα εις εμ' αυτόν. Οκοδόμησα εις εμ' αυτόν οικίας. Εφύτευσα δι' εμ' αυτόν αμπελώνας. Έκαμα δι' εμ' αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσα εν αυτής δένδρα παντός καρπού. Έκαμα δι' εμ' αυτόν δεξαμενά υδάτων δια να ποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτον εκ δένδρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχον δούλους οικογενείς. Απέκτησα αίτια γέλας και πίμνια περισσότερα υπερπάντας τους υπάρχοντας, τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτών και αργύριων και χρυσίων και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτών άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων, παν είδος παλακίδων και μεγαλύνθην και υφξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενεν εν εμή. Και πάνω ότι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου δεν ειρνήθην εις αυτούς. Δεν εμπόδισα την καρδία μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνεται εις πάντας τους μόχθους μου και τούτο ήτο ημερής μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου τα οποία έκαμον εχείρες μου και εμπαντή το μόχθο τον οποίον εμόχθησαν και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. 17 εδάφιο. Δια τούτο εμίσησα την ζωήν, διότι μοχθηρά εφάνισαν σε με τα έργα τα γινόμενα υπό τον ήλιον, επειδή τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος. Εμίσησα έτι εγώ πάντα το μόχθον μου, τον οποίον είχον μοχθήσει υπό τον ήλιον, διότι αφήνω αυτόν εις άνθρωπον, ώστις δε θέλει σταθεί με τεμέ, ώστις θέλει σταθεί με τεμέ. 23 εδάφιο. Επειδή πάσε ημέρε αυτού είναι πόνος και μόχθη αυτού λύπη και τη νύχτα έτη η καρδία αυτού δεν κοιμάται, είναι και τούτο ματαιώτης. Αμήν. Η φοβερότερη, κάτι δική μου γνώμη, ομολογία ανθρώπου που έχω ακούσει στη ζωή μου. Η ομολογία του Σολομώντα, ενός ανθρώπου τον οποίον ο Θεός εξέλεξε, ο Θεός τον εξέλεξε για να κάνει έργο μέγα, μοναδικό, εξαιρετικό, να
οικοδομήσει τον μοναδικό με εντολή Θεού ναό στον οποίο θα κατοικούσε ο Θεός και θα συνομιλούσε με τα πάντων των ανθρώπων. Όποιος πλησίαζε τον ναό, ο Θεός τον υποδεχότανε και ο Θεός συνομιλούσε μαζί του, τον έλεγχε, αλλά και του δίνει υποσχέσεις ευλογίας. Και αυτό το μέγα έργο ο Θεός αποφάσισε να το εκτελέσει με έναν άνθρωπο τον οποίον δημιούργησε, εκπαίδευσε, ευλόγησε και έδωσε εντολή για να εκτελεστεί το έργο του Θεού. Ο εκλεγμένος από το Θεό αυτός άνθρωπος, νεαρό παιδί τότε, Σολομών, 30 χρονών περίπου, καθώς ο Θεός τον έκανε βασιλιά και είδε πλήθος λαού τον οποίον έπρεπε να κυβερνήσει, αναγνωρίζοντας δε και το βάρος της ευθύνης που ο Θεός του έδωσε και ως βασιλιά στο δικό του το λαό, αλλά και ως εκτελεστή του έργου του, έκαμε αυτό που ευαρέστησε το Θεό σφόδρα, πήγε θυσίασε στο Θεό και ζήτησε βοήθεια από το Θεό. Και τον ευχαρίστησε, αλλά και με το βάρος της ευθύνης του ζήτησε βοήθεια από το Θεό και ο Θεός βοήθεια ετοιμοτάτης αυτούς που τον πλησιάζουν. Την ίδια εκείνη νύχτα της προσφοράς και της θυσίας του Σολομώντα τον επισκέφθηκε με ένα ερώτημα πάλι μοναδικό. Τι θέλεις να σου κάνω? Τι θέλεις να σου δώσω? Ο Σολομών είχε πολλά στην καρδιά του σαν άνθρωπος. Ήθελε και αγαθά και δόξα και πλούτη. Ό,τι θέλουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι. Τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα, και όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και ό,τι επιθυμούμε και για αυτούς που αγαπάμε. Αλλά ερχόμενος εις εαυτόν, ταπείνωσε τον εαυτό του και είπε, εκείνο το οποίο θέλω από σένα, Θεέ μου, να μου δώσει σύνεση και σοφία για να μπορώ να κυβερνώ το δικό σου το λαό και να εκτελέσω το δικό σου θέλημα. Επειδή βέβαια το θέλει και το ενεργεί είναι γραμμένο, ο Θεός είναι αυτός που ενεργεί στη ζωή μας και στην καρδιά μας, δεν δίνουμε συγχαρτήρια και δόξα στο Σολομώντα για το αίτημά του, πάντοτε δίνουμε δόξα στο Θεό για το έργο του στη ζωή του κάθε ανθρώπου, αρκεί βέβαια ο άνθρωπος να είναι έτοιμος να αποδεχθεί και να εκπληρώσει το δικό του θέλημα. Και έτσι στο Σολομώντα εδόθησαν τα πάντα. Στο μοναδικό άνθρωπο επί της γης, θα τολμούσα να πω, στον οποίον εδόθησαν και πνευματικά και υλικά κατά πάντα όσα μπορεί να επιθυμήσει ένας άνθρωπος. Και ο Σολομών τα δέχθηκε, εργάστηκε, εξεπλήρωσε το θέλημα του Θεού και αποφάσισε στη ζωή του να διαπιστώσει, να διερευνήσει μέσα στη σοφία και τη σύνεση από το Θεό που είχε, τι είναι το καλύτερο για τους ανθρώπους. Τι είναι αυτό που θα δώσει ευλογία, ευτυχία, χαρά σε κάθε άνθρωπο. Τι είναι αυτό. Και επειδή είχε και τη δυνατότητα ό,τι ήθελε να το έχει, ξεκίνησε με επιμέλεια, επαναλαμβάνω και επιμένω, με τη σοφία και τη σύνεση που ο Θεός του δώσε, ξεκίνησε με επιμέλεια και με χαρά και με ζήλο να διερευνήσει τι είναι αυτό το οποίο ωφελεί τον άνθρωπο. Και έκανε τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί και να εξητήσει το μυαλό οποιοδήποτε ανθρώπου, εκτός από εκχύληση αμαρτίας, αν και παραβάσεις και ανομίες έκαμε,
Ο Σολομών το ζήτησε, το έκαμε, το απόλαυσε και έφτασε σε φοβερό συμπέρασμα. Ματαιώτης τα πάντα, ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης, που τον οδήγησαν ακόμη πολύ περισσότερο και στο συμπέρασμα εμίσησα τη ζωή. Φοβερό, ε. Ένας άνθρωπος που τα έχει όλα, που δεν του λείπει τίποτα, που μπορεί να έχει ό,τι θελήσει, ό,τι επιθυμήσει η καρδιά του, η σάρκα του, το μυαλό του, τα μάτια του, ό,τι θέλει. Εμίσησα τη ζωή. Τα έργα της ζωής μου εφάνισαν μοχθηρά. Όλη η ζωή μου ήταν σε πόνο, σε μόχθο και σε λύπη. Και ποιος το λέει? Ο Σολομών, που δεν αρρώστησε και ποτέ στη ζωή του, που δεν ήρθε δυστυχία στη ζωή του, που δεν ήρθαν δυσκολίες στη ζωή του. Φοβερή ομολογία. Και για μας. Γιατί αυτή την ομολογία την έκανε άνθρωπος εκλεγμένος από το Θεό, φωτισμένος κατά πάντα από το Θεό και ευλογημένος απόλυτα και τέλεια από το Θεό. Τι θα ήθελε και τι θα θέλαμε από το Θεό να ζητήσουμε, και ο Σολομών δεν το είχε σε απόλυτη αυθονία. Αλλά ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Πόνος, μόχθος, λύπη. Φοβερό. Άρα ο Θεός τι? Έκανε έναν άνθρωπο, ό,τι και να του δώσει θα είναι δυστυχισμένος. Ο Θεός τι? Ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, έχει ένα ωραίο σχέδιο. Παιδείο να γεννήθει εις ημάς. Υιός εδόθη εις ημάς. Η εξουσία αυτού θα είναι πάνω στον νόμο του. Το όνομα αυτού θα καλεστεί θαυμαστός, γιατί θα κάνει θαύματα στη ζωή μας. Σύμβουλος, μοναδικός, Θεός ισχυρός, παντοδύναμος, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Πατέρας που προσφέρει άφθονη πατρική αγάπη, και μάλιστα όχι για δω, για τα λίγα χρόνια, εις τους αιώνες των αιώνων. Άρχον ειρήνης. Να, η μεγάλη αλλαγή. Η μεγάλη αλλαγή δεν έρχεται με αυτά που ζητάει ο άνθρωπος και θέλει, κατά την επιθυμία της σαρκός του, την επιθυμία των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου. Η μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας έρχεται από το Θεό σε κάθε άνθρωπο που θα εξητήσει εκείνο το πεδίο που εδόθησε μας. Αυτόν που μας χάρισε ο Θεός και λέγεται Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Σόντος. Αυτός κάνει τις μεγάλες αλλαγές στα πάντα. Αυτός είναι που έρχεται στη ζωή και μεταμορφώνει τον άνθρωπο από μάταιο, και του οποίου η ζωή είναι ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, τον κάνει χρήσιμο, χαρούμενο, ευλογημένο αληθινά. Εν πάση όμως ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Έναν άλλον άνθρωπο, μια άλλη ζωή, μια απόλυτη διαφορετικότητα από αυτή την οποία γνωρίζουμε
υπολογίζουμε, σκεφτόμαστε, επιθυμούμε, θέλουμε με τις δυνατότητες του ανθρώπου τις οποίες έχουμε νέα πράγματα με νέες δυνατότητες που δίνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Τα αρχαία παρέλχονται, τα πάντα γίνονται νέα. Τώρα οι υποσχέσεις του Θεού δεν είναι να έχεις τα πάντα. Η υποσχέση του Θεού είναι να έχεις τον Χριστό. Και αν έχεις τον Χριστό, έχεις όλα αυτά τα οποία σου χρειάζονται και είναι απαραίτητα, όχι μόνο για τη ζωή αυτή, αλλά ιδιαιτέρως για την αιώνια ζωή. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει φτιαχτεί να ζήσει αλίμονό μας. Εάν μας είχε φτιάξει ο Θεός όπως τα ζώα, σαν ζωντανές υπάρξεις, να ζήσουμε ενστικτοδός, με ένστικτα σαρκικά, γήινα, 70-80 χρόνια και μετά τέλος. Ο Θεός μας έφτιαξε, αδερφοί ή αγαπητοί, κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Μας έφτιαξε να του μοιάζουμε και μας έδωσε και τη δυνατότητα να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό. Γιατί ήρθε στη ζωή μας, γιατί άλλαξε τα πάντα. Γιατί μας αφαίρεσε αυτό το πνεύμα, το γήινο, το σαρκικό που είχε ακόμη και ο εκλεκτός του Θεού, ο Σαλωμών, ο άριστος, ο καλύτερος, ο μοναδικός. Και μας έδωσε ένα άλλο πνεύμα. Ένα πνεύμα χάριτος και οικεσιών. Ένα πνεύμα αποκάλυψης και δύναμης. Ένα πνεύμα αγάπης και ελέους. Ένα πνεύμα επίγνωσης της αιωνιότητος, των αιωνίων σχεδίων του Θεού. Μας έδωσε, αδερφοί αγαπητοί, ένα πνεύμα που φανερώνει σε όλους μας ότι αυτή η ζωή είναι μόνο και μόνο για να την εκμεταλλευθούμε ώστε να απολαύσουμε εις τους αιώνες των αιώνων την αιώνια ζωή. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα περισσότερο δεν είναι αυτή η ζωή. Για τίποτα περισσότερο δεν είμαστε σε αυτή τη ζωή. Ένας είναι ο σκοπός μας. Ένας. Το μετά από αυτή τη ζωή. Εάν η σκέψη μας, οι επιθυμίες μας κάποια στιγμή γίνουν για αυτή τη ζωή, και αυτή είναι η μεγάλη παγίδα. Αυτός είναι ο περισπασμός, όπως λέει και ο εκκλησιαστής ο Σολομών. Αν έστω και για μια στιγμή αυτή η σκέψη για αυτή τη ζωή και μόνο για αυτή τη ζωή κυριαρχήσει στη ζωή μας, τότε είμαστε οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων, γιατί εμείς γνωρίσαμε Χριστό. Οι ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων. Σήμερα, αδερφοί, να αποτινάξουμε από πάνω μας, στηριζόμενοι σε αυτή τη φοβερή και τρομακτική και μοναδική ομολογία αυτού του ιδιαίτερου ανθρώπου του Σολομώντα. Μην στρέψουμε το βλέμμα μας για τη ματαιότητα. Θα φτάσουμε να μισήσουμε τη ζωή μας. Όχι να απογοητευθούμε απλώς. Όχι να στενοχωριόμαστε. Όχι, κανένα άλλο συνέστημα μην το λάβεις υπόψη σου, γιατί όλα αυτά τα τραγικά συναισθήματα θα πλημμυρίζουν τη ζωή μας, τη ζωή σου. Ένα το τέλος είναι το φοβερό. Θα μισήσεις τη ζωή σου. Ξέρεις τι θα πει μισώ τη ζωή μου? Ο Θεός να μας φυλάει. Όμως εμείς να δοξάζουμε το Θεό, να ευχαριστούμε το Θεό γιατί γνωρίσαμε αυτόν τον Υιόν το οποίο, ο οποίος εδόθη σε μας, αυτό το πεδίο το οποίο χαρίστηκε σε μας, γιατί γνωρίσαμε. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο θαύμα από αυτό που ο Θεός έκανε στο Σολομώντα. Μας γνώρισε τον Υιόν του το μονογενή,
μας τον σύστησε, μας τον αποκάλυψε, μας τον χάρισε, τον κατοίκησε μέσα μας, μας μεταμόρφωσε, να μην βλέπουμε πια με αυτά τα μάτια της γης αυτής, να μην ακούμε με αυτά τα μάτια του κόσμου αυτού, αλλά να έχουμε ότα πεπαιδευμένων για να ακούμε τα ψιθυρίσματα της αιώνιας ζωής, να ακούμε τη φωνή τη δυνατή του Πνεύματος του Αγίου, να ακούμε και να καταλαβαίνουμε και να ζούμε τον παντοδύναμο Θεό. Όχι αυτόν που χάρισε, αυτόν που χάρισε σοφία και σύνεση στο Σολομώντα, σε μας χαρίζει αιώνια ζωή τον Ιησού Χριστόν, και αυτός είναι η ζωή, η αιώνιος. Αδελφοί, να το συνειδητοποιήσουμε. Αυτό μας προσφέρει ο Θεός σήμερα που ήρθαμε εδώ, αυτό προσφέρει ο Θεός στην Εκκλησία Του, αυτό προσφέρει ο Θεός στους ανθρώπους που δέχτηκα τον Ιησού Χριστόν και τους έδωκε εξουσία να ονομαστούν τέκνα Θεού, τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη Ιησού Χριστού, ώστε εις τους αιώνες των αιώνων να βασιλεύουμε επάνω σε όλες τις δυνάμεις, επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες, που τότε δεν θα υπάρχουν ούτε επίγειες ούτε καταχθόνιες, παρά μόνο επουράνιες. Δόξα να έχει ο Θεός. Με ευγνωμοσύνη, αδελφοί αγαπητοί, να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Με δοξολογία να στρέφουμε το βλέμμα μας επάνω στον ουρανό, από τον οποίο έρχεται η Βασιλεία του Θεού στη ζωή μας. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει, πρώτον προσέχετε να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Άστα όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα ξέρει ο Θεός ότι έχεις ανάγκη και θα στα χαρίζει. Θα μας τα χαρίζει. Και ιδιαίτερα όταν πάρουμε αυτή την απόφαση να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Αυτού. Αγαπημένα μου αδέλφια, είμαστε μακάρι, γιατί αυτά που ακούν τα αυτιά μας, αυτά που βλέπουν τα μάτια μας, αυτά που ζει η ψυχή μας μέσα στην Εκκλησία, και οι άγγελοι ακόμη ζηλεύουν και στρέφουν το βλέμμα τους και επιθυμούν να παρακύψουν, και τα απολαμβάνεις εσύ αδελφέ αχρίε, τυποτένιε, άχριστε, ουτιδανέ, τα απολαμβάνεις, γιατί είναι χαρισμένα από την αγάπη του Θεού, που τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, ώστε δεν ελυπήθηκε το Γιο Του το μονογενή, αλλά τον έστειλε να γίνει κατάρα, ώστε δια αυτού να ανοίξουν τα μάτια σου, να ανοίξουν τα αυτιά σου, να ανοίξει η καρδιά σου, να ανοίξει η διάνοιά σου, και να καταλάβεις αυτά που άνθρωπος δεν είδε, σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβησαν, οτίον δεν άκουσε, μόνο δια Πνεύματος Αγίου τα αποκαλύπτει ο Θεός σε αυτούς που Τον αγαπάνε και που Τους αγαπάει με αγάπη αιώνια. Μακάριος είσαι. Δόξα να έχει ο Θεός. Αμήν, Κύριε μου.